Με πανηγυρισμούς και δυνατά χειροκροτήματα, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από την Πειραιώς, μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα κατέγραψε διπλάσια ποσοστά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε 10 περιφέρειες πήρε πάνω από 45%. Στην κυριολεξία όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στη Δάφνη, στον Κωνσταντίνο, στη Σοφία, στη Μαρέβα, για όλη τη στήριξη που μου παρήχαν αυτή την δύσκολη τετραετία. Και θέλω να γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι το βάρος της ευθύνης σήμερα που πέφτει στους ώμους μου είναι τέτοιο που θα με κάνει να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να κινηθούμε ακόμα πιο τολμηρά και ακόμα πιο γρήγορα στην υλοποίηση των κεντρικών προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Θα δώσουμε μαζί τον επόμενο αγώνα που ξεκινάει αύριο κιόλας, ώστε στις επόμενες εκλογές αυτό το οποίο αποφάσισαν ήδη οι πολίτες, την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, να επιβεβαιωθεί και μαθηματικά στην κάλπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως πολιτικό σεισμό και έδωσε με σαφήνεια το στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη μέρα. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Η εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε σοκ και μούδιασμα στην Κουμουνδούρου, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για την επόμενη εκλογική μάχη. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον συνεχάρην για την νίκη του. Οι αγώνες έχουν και νίκες και ήττες. Τα συλλογικά μας όργανα θα συγκληθούν άμεσα ώστε να αποτιμήσουν συλλογικά τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο εκλογικός κύκλος, ωστόσο, δεν έχει ακόμα τελειώσει, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Συνεπώς, δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους την επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, και κυρίως τα δεκάδες χιλιάδες μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που δώσαμε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Χαμόγελα και πανηγυρισμοί επικράτησαν στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το αποτέλεσμα δικαίωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που είχε βάλει ως στόχο. Σήμερα αποδείχθηκε η βαθιά ιστορική και κοινωνική ρίζα της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα το λαογέννητο κίνημα ξαναγίνεται πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσκήνιο της πατρίδας μας. Η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες. Κυβέρνησε με γνώμονα τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Ο μόνος λόγος που η Νέα Δημοκρατία δεν τα πλήρωσε όλα αυτά στην κάλπη είναι ο χρυσός της χορηγός που έχει ονοματεπώνυμο και διένθυση. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ικανοποίηση και στον Περισσό που ανέβασε κατά 2 και πλέον μονάδες τα ποσοστά του, ενώ είχε πολύ καλή επίδοση και στα αστικά κέντρα όπως στην Αττική. Να χαιρετήσουμε πραγματικά τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους χιλιάδες νέους και νέες που έκαναν αυτό το βήμα σήμερα, ψήφισαν το ΚΚΕ, δίνοντάς του σημαντική άνοδο. Η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ, ιδιαίτερα σε σημαντικά αστικά κέντρα της χώρας, σε εργατικές γειτονιές των μεγάλων πόλεων, σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του βιομηχανικού και γενικότερα του εργατικού δυναμικού, όπως για παράδειγμα εδώ στην Αττική, είναι ελπιδοφόρα μηνύματα που ανοίγουν το δρόμο του αύριο. Δυναμωμένος παρά την εσωτερική πολιτική κρίση βγήκε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, που συγκέντρωσε ποσοστό 4,4% έναντι 3,7% που είχε λάβει στις εκλογές του 2019. Τους νικήσαμε, τους κερδίσαμε, από 10 βουλευτές πήγαμε 16. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που μας θύμισαν.
Ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος. Είχαμε απέναντί μας ένα σύστημα ολόκληρο. Το νικήσαμε και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μεγάλος χαμένος το μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη που βγαίνει εκτός Βουλής. Απόψε η ερντογανοποίηση, ο εξορμπανισμός της χώρας ολοκληρώθηκε. Η Μητσοτάκης ΑΕ νίκησε κατά κράτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που ενταφίεσε την απλή αναλογική, μη αποδεχόμενη την πρότασή μας εδώ και 2 χρόνια για μια σύγκληση προεκλογική σε ένα κοινό μέτωπο ρήξης με αποτέλεσμα να αναδυθεί αυτό το απίστευτο τσουνάμι, το μέτωπο της συντήρησης. Στη Βουλή που θα συνεδριάσει μόνο για μία ημέρα, την 1η Ιουνίου, προκειμένου να προκηρυχθούν νέες εκλογές, μπαίνουν πλέον 5 κόμματα. Ενώ οριακά εκτός έμειναν η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το νεοεμφανιζόμενο κόμμα Νίκη του Δημήτρη Νάτσιου, που θεωρούνται από τις εκπλήξεις των εκλογών, καθώς έφτασαν πολύ κοντά στον πήχη του 3%.